Γεια σας, γεια σας. Ήθελα πολύ καιρό να κάνω αυτή τη συνταγή. Δεν έχουμε ούτε στην ιστοσελίδα. Και επειδή κάθε τέλος του μήνα, εγώ δεν ξέρω, θέλω να φτιάξω κάτι σε είδη ζύμης. Λοιπόν, σήμερα είπα να κάνω αρτοκλασία. Δηλαδή να σας δείξω πώς γίνεται ο άρτος. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Πάμε. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 730 γραμμάρια νερό χλιαρό. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Τρεις μαγιές. Τα υλικά θα τα βάζετε με τη σειρά που σας τα δείχνω. Παίζουν ρόλο. Θα βάλουμε 1300 γραμμάρια αλεύρι, εκ των οποίων τα 600 γραμμάρια είναι αλεύρι για τσουρέκι και τα 700 γραμμάρια είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Η μίξη που γίνεται αυτή γίνεται για να έχουμε πιο αφράτο και πιο φουσκωτό άρτο. Λοιπόν, θα βάλουμε 110 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, σπορέλαιο, είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. 20 γραμμάρια αλάτι. Ένα σφινάκι ούζο προαιρετικά, όσοι θέλουν το βάζουν. 25 γραμμάρια γλυκάνισο. Και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Μία. Λοιπόν, αυτά θα μπουν όλα όπως τα είδατε και θα ζυμωθούν. Λοιπόν, μετά από 7-8 λεπτά ζύμωμα, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη ξεκούραση. Να ξέρετε ότι είναι ρευστή, έτσι. Ναι, δεν κολλάει πολύ στο χέρι, αλλά δεν μπορείς να την πιάσεις κιόλας. Την αφήνουμε λοιπόν να διπλασιαστεί και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μετά. Ο χρόνος περίπου που πήρε είναι μία ωρίτσα. Δεν χρειάζεται να σας πω, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Γύρω στα 50-100 γραμμάρια. Έτσι. Ρίχνουμε τη ζύμη μας Κοιτάξτε, το μαζεύουμε λιγάκι. Σε τέτοιο σημείο που να μην κολλάει. Έτσι, αυτό που κάνουμε τώρα είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, το κάνουμε να μην κολλάει. Όπως είναι, θα πάρουμε ένα ταψάκι. Λίγο από το αλεύρι αυτό εδώ, το ρίξουμε λίγο έτσι, για να μπορεί να δουλευτεί. Και όπως είναι, θα το πάρουμε και θα το ρίξουμε μέσα. Καθαρίσαμε τον πάγκο μας, θα πιέσουμε.
Ο άρτος αυτός που σας δίνω είναι μεγάλος, έτσι, πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε βάσει των υλικών, είναι αρκετά μεγάλος. Εννοείται ότι αν θέλετε μπορείτε να διπλασιάσετε, τριπλασιάσετε, γενικά όπως νομίζετε εσείς, συνήθως φτιάχνουν 5 άρτους, αν έχετε το κουράγιο και αυτά, συνήθως το κάνουν πολλές νοικοκυρές μαζί, δεν το κάνει μόνο μία. Απλώνουμε έτσι όμορφα, 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 όμορφα. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε το θέμα να μην μας σκάσει. Οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε λίγο σπορέλαιο με το γάντι μας και χαϊδεύουμε τον άρτο. Αυτό τι κάνει, λαστιχώνει την εξωτερική επιφάνεια της ζύμης και δεν θα την αφήσει να σκάσει, να κάνει ραΐσματα, γιατί θέλουμε έναν άρτο ο οποίος να είναι όμορφος, έτσι. Εάν θα δείτε καμιά φουσκαλίτσα, καλό είναι να τη σπάσετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το αφήνετε να πάρει πάλι τα πάνω του και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο άρτος μας φούσκωσε. Έχουμε ανάψει το φούρνο αντιστάσεις στους 160-170 και θα το βάλουμε μέσα για ψήσιμο. Όταν τελειώσω θα σας πω πόση ώρα. Υπολογίζω γύρω στα 40-45 λεπτά. Λοιπόν, ο άρτος μας είναι έτοιμος, θα τον αφήσουμε, πήρε 45 λεπτά όπως σας είπα, θα τον αφήσουμε λιγάκι τώρα να κρυώσει ή να τον βγάλουμε για να μπορέσουμε να ρίξουμε την άγνη ζάχαρη επάνω. Λοιπόν, ο άρτος μας είναι έτοιμος, έχει κρυώσει, εγώ θα τον εξεκάσω με λίγο ανθόνερο για να μπορέσει να κολλήσει η ζάχαρη ή η άγνη από πάνω. Μην το παρακάνετε. Λοιπόν, έτοιμος είναι. Να βάλουμε λίγη ακόμα, να βάλουμε και λίγη ακόμα άχνη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γράφουλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Και τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!